Πάμε στον Είχα κύριο Κικίλια να ακούσουμε Είχα. την επίσημη ενημέρωση. Στι τελευταίε εξελίξει πλημμυρικών φαινομένων. η εικόνα στον ποινιό ποταμό που έπληξε κυρίω τα χωριά Γιάννουλη και Τύρναβο, καθώ και περιοχέ του Δήμου Λάρισα, μα κατά σε συνεχή επιφυλακή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλου, καθώ τα πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν να πάει στιγμή να ενταθούν. Σε αυτό το σημείο και με αφορμή σχετικέ φήμε που κυκλοφόρησαν, να ξεκαθαρίσω. Ότι καμιά απολύτω παρέμβαση του κεντρικού κρατικού μηχανισμού δεν έγινε σε οποιοδήποτε φράγμα στην περιοχή που να προκάλεσε οποιαδήποτε ανακατεύθυνση των υδάτων. Προσοχή λοιπόν στα fake news, ιδιαίτερα όταν αφορούν σε ανθρώπινε ζωέ. Καθώ δημοσιεύτηκαν και αναδημοσιεύτηκαν ανυπόστατε πληροφορίε για νεκρού, προκαλώντα μεγαλύτερη αγωνία και αναστάτωση στου ανθρώπου που ήδη δοκιμάζονται στι περιοχέ. Αντιπότιστη στιγμή ενημερώνουμε άμεσα. Με απόλυτη ειλικρίνεια και διαφάνεια για όλα τα συμβάντα. Συνολικά, λόγω τη κακοκαιρία Δάνιελ, δέκα συμπολίτε μα έχουν δυστυχώ χάσει τη ζωή του και υπάρχουν επίση τέσσερι αγνούμενοι στι περιοχέ Βόλου και Πιλίου. Και ευχόμαστε να είναι καλά, όπω καλά στην υγεία του βρέθηκαν οι χθεσινοί αγνούμενοι στην περιοχή τη Αγία Τριάδα. Μέχρι στιγμή, από προχτέ που ξεκίνησε στα 14 χωριά η τεράστια επιχείρηση. Απεγκλωβισμού και διάσωση με αέρια και επίγεια μέσα έχουν γίνει 296 διασώσει από τα ελικόπτερα του περιοριστικού σώματο και των ενόπλων δυνάμεων. Και να σημειώσουμε ότι 150 από αυτού του ανθρώπου μα είχαν ανάγκη άμεση ιατρική φροντίδα, η οποία και του παρασχέθηκε. Επίση, 700 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί και μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία από επίγεια διασωστικά συνεργεία με λέμβου και οχήματα. Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 20 ελικόπτερα, 9 ελικόπτερα του περιοριστικού σώματο, 7 ελικόπτερα των ενόπλων δυνάμεων και ένα τη ελληνική αστυνομία και τρία ελβετικά ελικόπτερα που ήταν στη χώρα μα για κατάσβεση των πυρκαγιών και χρησιμοποιούνται για διανομή φαγητού και νερών ε, στα αποκλεισμένα χωριά. Να πω για μια ακόμη φορά ότι τα ενέργεια μέσα του περιοριστικού σώματο και των ενόπλων δυνάμεων δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν λόγω ακραίων συνθήκων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα μέχρι χτε το μεσημέρι, που μπορούσαν τελικά να ξεκινήσουν οι πτήσει. Επίση, στην περιοχή επιχειρούν πάνω από χίλια διασώσει τη πολιτική προστασία και των ενόπλων δυνάμεων. Όπω και χθε, έτσι και σήμερα. Οι διασώσει θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια τη νύχτα και για όσο χρειαστεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στου διασώστε, άντρε και γυναίκε τη και του στρατού που παλεύουν μέσα στα νερά για ώρε, προκειμένου να βοηθήσουν του αποκλεισμένου και εγκλωβισμένου συμπολίτε μα. Και ένα μεγάλο μπράβο στου εθελοντέ στα χωριά που συνδράμουν με τα δικά του μέσα, δείχνοντα ανθρωπιά και αλληλεγγύη.